Οι συνθήκες θυέλης τώρα επικρατούν κυρίες και κύριοι στο ΠΑΣΟΚ. Τουλάχιστον τρεις υπουργοί διατύπωσαν τις αντιρρήσεις τους στη χθεσινή μαραθώνια συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία και τελικά υιοθέτησε την πρόταση Παπανδρέου για διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Ενώ αρκετοί διαφωνούντες βουλευτές ζητούν μετεπιτάσσεως το σχηματισμό κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Σε αυτό το κλίμα, η συζήτηση για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, που άρχισε το απόγευμα στη Βουλή, αποκτά πλέον χαρακτηριστικά θρίλερ, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Το Υπουργικό Συμβούλιο ο Γιώργος Παπανδρέου έθεσε σε ένα γενικό πλαίσιο το ερώτημα του δημοψηφίσματος. Ναι ή όχι στη σύμβαση, ναι ή όχι στην Ευρώπη, ναι ή όχι στο ευρώ. Το δημοψήφισμα είναι βασική μας προεκλογική αρχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν λυσαλέες αντιδράσεις για να υπονομεύσουν το δικαίωμα του λαού. Συμφέροντα θέλουν να αποδομήσουν τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φανατίσουν το λαό. Λύσαξαν τα μίντια ενάντια στο δημοψήφισμα. Όσοι έπαιξαν τα λεφτά τους στη χρεοκοπία τα έχασαν και όσοι τα πόνταγαν σε δραχμή. Όλοι αυτοί φοβούνται το λαό και την ετιμιγορία του. Προσπαθούμε να καθαρίσουμε τον τόπο από τη δυσοδεία και τα συμφέροντα. Δεν θα το βάλουμε κάτω. Οι εκλογές θα ήταν αποφυγή ευθυνών. Θα σειρώμασταν σε κατάσταση χρεοκοπίας. Απόλυτα αντίθετος ήταν ο Ανδρέας Λοβέρδος. Δεν μπορεί να τίθεται ένα τόσο θεμελιώδες ερώτημα για δημοψήφισμα που θα δεσμεύει τη χώρα για τα επόμενα 30 χρόνια. Πρέπει να ακούσω το περιεχόμενο του δημοψηφίσματος για να τοποθετηθώ. Η αντίθεσή μου με το δημοψήφισμα δεν συνδέεται με τη στήριξη της κυβέρνησης. Είναι μείζον διακύβευμα για τη χώρα να διασφαλίζεται κάθε στιγμή η ευρωπαϊκή της συμμαχία και η ευρωπαϊκή της προοπτική. Μην ξεχνάμε ότι είναι το μείζον διακύβευμα αυτής της εποχής. Θα έπρεπε να ήμασταν ενημερωμένοι ώστε να προχωρήσουμε ομογενοποιημένοι και όχι ευνηδιασμένοι. Δεν πρέπει να οδηγήσουμε τη χώρα σε εκλογές, ούτε άμεσα ούτε έμεσα. Με την απόφαση για δημοψήφισμα για πρώτη φορά συνομολογούμε επίσημα ότι υπάρχει ζήτημα νομιμότητας της πολιτικής μας. Μιλένα Αποστολάκη, Βάσο Παπανδρέου, Τόνια Αντωνίου, Εύα Καϊλή και Χαρά Κεφαλίδου, με μόνο την πρώτη να έχει κάνει το βήμα της ανεξαρτητοποίησης, αμφισβητούν τον Γιώργο Παπανδρέου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην δώσουν ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. The call for a referendum is an erroneous political decision. Η απόφαση για δημοψήφισμα είναι λανθασμένη πολιτική απόφαση. Διακινδυνεύει τις θυσίες των Ελλήνων και την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Η απόφαση διχάζει το έθνος και υπονομεύει τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κρίσης. Η Κατερίνα Μπατζελή μίλησε στον Sky. Το δημοψήφισμα μπορεί να είναι μία άσκηση κοινοβουλευτικού δημοκρατισμού, αλλά και βούλησης του κόσμου για να εκφράσει τις απόψεις του. Δεν μπορεί όμως να φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα στην παρουσία της ίδιας της κυβέρνησης. Αυτό που εγώ δεν θέλω είναι να μπει η χώρα μας σε περιπέτειες οι οποίες είναι άγνωστο που θα καταλήξουν. Και φοβάμαι πολύ ότι η αγανάκτηση του κόσμου, αν τη ζητήσουμε να εκφραστεί σε ένα δημοψήφισμα, όποιο και αν είναι το ερώτημα, θα είναι ενάντια σε αυτό που θα περιμένει ο κόσμος. Πολλά ερωτήματα σε ό,τι αφορά την απόσυρση ή μη της εμπιστοσύνης τους από την κυβέρνηση εγείρουν και οι δηλώσεις των Δημήτρη Λιτζέρη, Οδυσσέα Βουδούρη και Μίμη Ανδρουλάκη. Στις συνθήκες που ζούμε σήμερα, τις έκτακτες αυτές συνθήκες, θεωρώ ότι αυτή η πρωτοβουλία δεν απαντά στο σύνολο του προβλήματος. Στο Χρήστο Κούτρα και πάλι, για να δούμε τώρα, Χρήστο, τι γίνεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, αυτό που λένε βαρύ κλίμα νομίζω δεν περιγράφει την κατάσταση, δεν είναι αρκετό. Το παρασκήνιο είναι φορές, έτσι ακριβώς, έχουμε σπαταλήσει τις λέξεις. Το παρασκήνιο λοιπόν πάρα πολύ έντονο και συζητήσεις και συναντήσεις, δεν ξέρω αν άρχισαν και τα δείπνα και τα στοιχήματα βεβαίως για το τι μπορεί να γίνει την Παρασκευή. Λοιπόν, να σας περιγράψω λίγο πώς έχει διαρθρωθεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Ουσιαστικά είναι τρεις ομάδες. Είναι η Παπανδρεϊκή, είναι η πλειοψηφία στην κοινοβουλευτική ομάδα και είναι υπέρ του δημοψηφίσματος και απέναντι στα συμφέροντα στη γραμμή του κυρίου Παπανδρέου. Είναι μια άλλη ομάδα η οποία στηρίζει την κυβέρνηση στο θέμα της ψήφου εμπιστοσύνης, δεν θα ρίξει την κυβέρνηση, δεν στηρίζει το δημοψήφισμα και θα ζητήσει αλλαγή ηγεσίας να φύγει ο κ. Παπανδρέου δηλαδή σε πρώτη ευκαιρία. Και υπάρχει και μια άλλη ομάδα, αρκετά μεγάλη και αυτή η ομάδα, η οποία ζητά εδώ και τώρα κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, χωρίς κατά ανάγκη τον κ. Παπανδρέου πρωθυπουργό. Ωραία. Αν η ομάδα 2 και η ομάδα 3 δεν ικανοποιηθεί από τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει ο Πρωθυπουργός, Χρήστο, τι θα κάνει? Δεν θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση? Είναι όλα ανοιχτά. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι θα πάρει σίγουρα την ψήφο εμπιστοσύνη ο κ. Παπανδρέου. Δεν μπορεί να πει ότι και θα την πάρει. Γιατί
τα πράγματα είναι, είναι πάρα πολύ ρευστά. Για παράδειγμα, χθες μάθαμε ότι μπορεί η κυρία Έλληνα Παπαδημητρίου να στηρίξει. Αντικαθιστά την κυρία Αποστολάκη που έφυγε. Ωστόσο, η κυρία Καηλή επιμένει στην άποψή της. Είναι ένα παζλ πάρα πολύ δύσκολο. Για να το λύσουν λοιπόν αυτό το παζλ, υπάρχει μια εισήγηση στον κύριο Παπανδρέου να γίνει μια δεύτερη συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας, τη Δευτέρα μάλιστα, η οποία θα αποφασίσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ για το δημοψήφισμα. Δηλαδή θέλει να υπάρξουν δύο διαφορετικές ψηφοφορίες η κυβέρνηση. Η πρώτη να είναι για την ψήφο εμπιστοσύνης την Παρασκευή το βράδυ και η δεύτερη να είναι για το, δημοψήφισμα και να πάρθουν εκεί οι αποφάσεις. Θεωρούν ότι έτσι μπορεί να εκτονωθεί η κατάσταση. Ωστόσο υπάρχουν και συνεργάτες του Πρωθυπουργού οι οποίοι λένε ότι ο κύριος Παπανδρέου θα πάει την υπόθεση ως το τέλος. Χαοτική λοιπόν η κατάσταση στην κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο.